Στα Καθιανά το μεγάλο ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στον Πανακροτηριακό και τον Άρη Σούδα. Στο τέταρτο μόλις λεπτό, καταπληκτική εκτέλεση κόρνερ από τον Στρατουδάκη. Μπάλα συστημένη, καταλήγει στο απέναντι δοκάρι, στην απέναντι γωνία του τέρματος του Πανακροτηριακού. Θα γίνει το 0-1 λοιπόν για τον Άρη Σούδα, που μπαίνει πολύ δυνατά στο παιχνίδι και παίρνει προβάδισμα στην αναμέτρηση. Από εκεί πέρα ο Πανακροτηριακός προσπάθησε να ισοφαρίσει εδώ από το κόρνερ, Αδαμόπουλος στην κεφαλιά, αλλά ο Σαρτζετάκης είναι αυτός ο οποίος απομακρύνει την μπάλα και σώζει την εστία του από το 1-1. Ο Άρης Σούδας χάνει στο 23 σπουδαία ευκαιρία να κάνει το 0-2 και να κλειδώσει την νίκη. Εδώ ο Κλωθάκης θα πλασάρει, αλλά ο Μπουράκης είναι αυτός με σπουδαία επέμβαση, κρατάει το 0-1 για την ομάδα του. Και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Πανακροτηριακός θα καταφέρει να ισοφαρίσει το παιχνίδι σε 1-1, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Σε αυτήν εδώ την φάση ο Μπαδιαριτάκης θα κάνει τη σέντρα, ο Δημούστρων την μπάλα στον Βασίλειο Μιχελάκη, που αυτός θα τη στείλει στα δίχτυα με πολύ ωραίο τρόπο. Ισοφαρίζει ο Πανακροτηριακός σε 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε απολύτως τίποτα, παρά τις κάποιες λίγες ευκαιρίες που έχασαν οι δύο ομάδες και περισσότερο ο Πανακροτηριακός. Έτσι έμειναν στο 1-1 Πανακροτηριακός και Άρης Σούδας στο γήπεδο των Καθιανών. Στο Κολυμπάρι η Σπάθα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι απέναντι στο Μινόταυρο και με αυτήν εκτέλεση φάουλ, εξαιρετική εκτέλεση φάουλ, θα προηγηθεί με τον Μανώλη Παπαδάκη που θα κάνει το 1-0 στην αρχή του αγώνα. Η Σπάθα λοιπόν, η οποία είχε κάνει την έκπληξη την προηγούμενη αγωνιστική κερδίζοντας το Ίνκα μέσα στους Αγίους Αποστόλους με 1-0, μπαίνει δυνατά στο μάτς με τον Μινόταυρο για το 1-0. Ο Μινόταυρος που μέχρι το μάτς αυτό δεν είχε νίκη στο πρωτάθλημα και στην τελική φάση του ομίλου τίτλου. Ο Μινόταυρος όμως μπήκε πολύ καλά στην επανάληψη και με ένα καταπληκτικό σουτ του Καλαϊτζάκη, που ούτως ή άλλως είναι γνωστό ότι έχει πολύ καλά πόδια εκτός περιοχής. Ισοφαρίζει στο 55 ο Μινόταυρος σε 1-1 και δίνει φυσικά νέα τροπή στο παιχνίδι που έγινε στο Κολυμπάρι ανάμεσα στη Σπάθα και στο Μινόταυρο. Δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν σαν στόχο το πρωτάθλημα, αλλά είναι σίγουρα εξαιρετικά ανταγωνιστικές και φέτος. Ο Μινόταυρος, ο οποίος θα καταφέρει να πάρει και προβάδισμα στο 70 λεπτό με κεφαλιά του Κιτράκη ύστερα από κόρνερ. Σε αυτήν εδώ τη φάση θα γίνει το 1-2 για τον Μινόταυρο. Λίγο αργότερα στο 82 θα μπει και τρίτο τέρμα με τον Μεντάκη για τον Μινόταυρο. Λόγω του τεχνικού προβλήματος δεν υπάρχει αυτό το τέρμα. Τελικό αποτέλεσμα, Σπάθα Μινόταυρος 1-3 στο γήπεδο Κολυμβαρίου. Πρώτη νίκη του Μινόταυρου στον όμιλο τίτλου.